Εγώ ακόμα δεν μπορώ να το χωνέψω, αλλά εν πάση περιπτώσει θα συνεχίσουμε το δελτίο μας. Από τα 80 ευρώ που δίνεις, τα 50 τα παίρνει το κράτος. Αποτέλεσμα καταγραφής όλων των απόψεων και όλων των προτάσεων των ενδιαφερομένων είναι το φετινό πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τα ελευθέρια της Αλεξανδρούπολης. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν αύριο και θα ολοκληρωθούν στις 15 Μαΐου. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Δήμαρχος Βαγγέλης Λαμπάκης, ανέφερε ότι τα ελευθέρια της πόλης θα διαρκέσουν 12 μέρες και το κόστος δεν θα ξεπεράσει τα 12.000 ευρώ. Την Τετάρτη 4 Μαΐου ξεκινάει ο εορτασμός των Ελευθεριών 2011 στο Δήμο Αλεξανδρούπολης για την 91η επέτειο της απελευθέρωσης της πρωτεύουσας του Εύρου και ενσωμάτωσής της στον Εθνικό Κορμό. Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Δήμαρχος Βαγγέλης Λαμπάκης, τόνισε ότι στην Αλεξανδρούπολη θα φιλοξενηθεί ο γιος του στρατηγού Μαζαράκη, ο οποίος θα εκφωνήσει τον πανηγυρικό της ημέρας. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης επεσήμανε ότι φέτος τα ελευθέρια θα έχουν διάρκεια 12 ημερών με συνολικό κόστος 12.000 ευρώ. Ο στρατηγός Μαζαράκης Ενιάν, του οποίου τον γιο θα φιλοξενήσουμε στις 14 Μαΐου και ο οποίος στα 93 του χρόνια θα εκφωνήσει τον πανηγυρικό της ημέρας. Σε αυτά τα πλαίσια και με δεδομένη και συνδυασμένη την οικονομική και πολιτική και κοινωνική κατάσταση στη χώρα μας, εμείς εδώ ως Δήμος προσαρμοσμένοι απολύτως σε αυτά τα καινούργια δεδομένα, αποφασίσαμε να διενεργήσουμε τα ελευθέρια της εκδηλώσεις των ελευθερίων σε διάστημα περίπου 12 ημερών, αρχίζοντας από αύριο, ακουμπώντας πάνω στο πνεύμα και στον πολιτισμό χωρίς τύμπανα και φωνασκίες και πάνω απ' όλα χωρίς υψηλές δαπάνες, το οποίο είναι ζητούμενο, αν θέλετε, από τα πλέον ζητούμενα στη σημερινή εποχή. Έτσι λοιπόν, ενώ κάθε χρόνο στα ελευθέρια δαπανώνονται περίπου 80 με 85.000 ευρώ, σε αυτά τα ελευθέρια η Δημοτική Αρχή αποφασίσαμε να δαπανίσουμε περίπου 16 με 16.500 ευρώ. Είναι ένα ποσό το οποίο δεν έχει να κάνει με τη μείωση των δεδομένων των ποιοτικών των εκδηλώσεων. Ίσα ίσα, αυτό που λέμε ότι πρέπει επιτέλους να αναπτύξουμε τη σκέψη μας, να αναπτύξουμε την κοινωνική μας συνοχή, να αναπτύξουμε ουμανιστικές θεωρίες, τις οποίες μέσα από επίπεδα υψηλά ανθρωπισμού να τις ενισχύσουμε και να τις εδραιώσουμε πλέον στην κοινωνία μας. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε με λιγότερα χρήματα. Οι εκδηλώσεις των ελευθεριών ξεκινούν αύριο στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης με μια σημαντική μερίδα με τίτλο «Ο ρόλος και η σημασία της ελευθερίας σήμερα» με ομιλητή των Πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, Κωνσταντίνο Ρέμιλη, την οποία θα παρακολουθήσουν 700 παιδιά ηλικίας 15 ετών. 700 περίπου νέοι 15 ετών των γυμνασίων ηλικίων στο Δημοτικό Θέατρο αύριο στις 11 η ώρα θα έρθουν για να συνομιλήσουν μαζί με τον Πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Ρέμελη, έναν άνθρωπο ολοκληρωμένο ως προσωπικότητα και επιστημονική οντότητα επίσης ολοκληρωμένη, την αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Γεωργία Νικολάου και εμένα ως δήμαρχο αυτής της πόλης. Ο πρόεδρος της Κοινοφιλούς Επιχειρήσης Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Χρήστος Γιώγος, ευχαρίστησε όλους τους συλλόγους και τα σχολεία για τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις των ελευθερίων. Αυτό το οφείλουμε στους ανθρώπους της πόλης μας, στους συμπολίτες μας, στους συλλόγους, στους πολιτιστικούς, στα σχολεία, στους καθηγητές, στους μαθητές. Πραγματικά η προσφορά τους είναι συγκινητική. Έχει η Αλεξανδρούπολη πλούτο και ο πλούτος είναι ο λαός μας, οι συμπολίτες μας. Οι εκδηλώσεις που θα ολοκληρωθούν στις 15 Μαΐου και θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στους Παγκόσμιους Αγώνες Special Olympics, στο πλαίσιο των οποίων η Αλεξανδρούπολη θα λάβει μέρος στο πρόγραμμα ως πόλη αμφιτρίων.